Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα μετά την πρόταση Μομφής αλλά και την τριήμερη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για το κυβερνητικό έργο, μετά την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δια του Προέδρου του Αλέξη του Τσίπρα. Θα κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό με την βουλεύτρια του Νομού Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, την οποία έχουμε στην σύνδεσή μας. Η επόμενη μέρα, κυρία Βέτα, θέλω το σχόλιο σας. Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια σημαντική συζήτηση, τριήμερη, όπου νομίζω φάνηκαν όλες οι πτυχές της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης αυτής. Κάτι που βέβαια το βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Βιώνουν την ακρίβεια στα αγαθά, βιώνουν την ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια και την ανασφάλεια, την ανεργία και βέβαια πάνω απ' όλα βιώνουν αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει με την κρίση της επιδημίας και του COVID. Κάτι που δεν διαχειρίστηκε σωστά η κυβέρνηση, μιας και είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, έχουμε διπλάσιο αριθμό θανάτων, δυστυχώς. Κάτι δεν κάνει καλά. Φάνηκε λοιπόν, ξεσκεπάστηκε με τις ομιλίες όλων από όλες τις πλευρές και βέβαια την απομόνωση, φάνηκε και η απομόνωση, διότι όλη η αντιπολίτευση σύσσωπη κατέκρινε αυτά τα πράγματα. Και η αφορμή βέβαια ήταν η διαχείριση που έγινε και με την κακοκαιρία. Μια κακοκαιρία που την ξέρανε μέρες τώρα, μας προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι. Στην αρχή θέλησε η κυβέρνηση να τους βγάλει άχρηστους κι αυτούς, να πει ότι δεν μας προειδοποίησαν, ότι το χιόνι πέφτει, μας είπε ο κ. Μητσοτάκης στο αμίμητο αυτό, περιμέναμε ότι θα πέσει το βράδυ, το χιόνι συνήθως πέφτει το βράδυ, ενώ έπεσε το μεσημέρι. Γελία πράγματα, άφησε τους ανθρώπους τόσες ώρες, όχι μόνο στην Αττική Οδό, άφησε τους ανθρώπους αποκλεισμένους στις κύριες αρτηρίες της Αττικής, άφησε τους ανθρώπους αποκλεισμένους στα τρένα, κάποιοι ήταν τραυματισμένοι και όλες από μια σύγκρουση που είχαμε, άφησε τους ανθρώπους στα αεροδρόμια, άφησε τα νοσοκομεία χωρίς να μπορεί να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι να πάνε ακόμη και στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, άφησε τα νοσοκομεία χωρίς φαγητό, τους ασθενείς. Όλα αυτά μας δείχνουν ένα, ότι αυτή η κυβέρνηση, το επιτελικό κράτος, είναι ένα κράτος που μόνο προσέχει τα συμφέροντα των φίλων, των ομίλων, των ιδιωτικών συμφερόντων. Εσείς, είναι ένα ακατάλληλο. Κυρία Βέτα, εσείς ως κόμμα της αντιπολίτευσης είστε ικανοποιημένοι από την έκβαση της τριήμερης συζήτησης και κυρίως από το αποτέλεσμα. Δηλαδή η στόχευση της πρότασης Μομφής έχει επιτευχθεί? Πιστεύω ναι. Η πρόταση της Μομφής έγινε για να δοθεί και ευκαιρία ακριβώς να πω και την προηγούμενη φράση που ήθελα να τελειώσω, να φανεί ακριβώς η ανικανότητα του επιτελικού κράτους, διότι όσες κρίσεις χρειάστηκε να διαχειριστεί, δεν τα κατάφερε. Πλημμύρες, πυρκαγιές, φωτιές, χιονιάς, υγειονομική κρίση, όλα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα, δημιουργεί ανασφάλεια στον κόσμο, γι' αυτό πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η δική μας στόχευση ήταν ακριβώς να ανοιχθεί αυτή η συζήτηση στη Βουλή και να φανούν όλες οι πτυχές αυτές της διακυβέρνησης. Ούτε οι ίδιοι υπουργοί δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν το έργο της κυβέρνησης. Μας λέγανε στοιχεία και πράγματα σαν να μην βιώνουμε όλοι οι πολίτες της Ελλάδας την καθημερινότητα της διακυβέρνησης αυτής. Έτσι λοιπόν δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δεν περιμέναμε δηλαδή να πέσει η κυβέρνηση από αυτό. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Μαυρίδη. Φαντάζομαι ελάχιστοι ήταν αυτοί που περίμεναν κάτι τέτοιο. Με αυτήν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων εννοώ. Ναι, εμείς θέλαμε απλά να ακούσει ο κόσμος, να ανοίξει συζήτηση και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό και βέβαια σας είπα ότι φάνηκε η απομόνωση. Φάνηκε και η κατρακύλα, αν θέλετε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή αποδομείται σιγά-σιγά με την έννοια ότι φάνηκαν και κάποια σκάνδαλα που υπόθηκαν στη Βουλή που δεν τιμάει ούτε τη δημοκρατία, ούτε την Ελλάδα, ούτε αυτή την κυβέρνηση. Μιλάω και για το σκάνδαλο Φουρτιώτη. Και βέβαια
φάνηκε ότι δεν είναι και τόσο ισχυρή αυτή η κυβέρνηση. Άσχετα αν δείχνουν άλλα τα γκάλωπ, τα οποία δεν ξέρουμε πόσο αντικειμενικά είναι, υπάρχει μία πτώση μεγάλη της κυβέρνησης, η οποία βάλτε από μια... μέρα σε μέρα θα γίνεται μεγαλύτερη. Βάλτε μια τελεία, μιλάμε για χρόνο δελτίο. Θέλω να τον εκμεταλλευτώ, να σας ρωτήσω την απάντηση και το τι υπόθηκε στην ερώτησή σας σε σχέση με την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Έχει ενδιαφέρον να μάθουν οι πολίτες. Ναι, έχει ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, γιατί το πρωί μπορεί κάποιοι να μην μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Έκανα επίκαιρη ερώτηση, που σημαίνει ότι ήρθε ο κύριος Κρέκας στη Βουλή για να μου απαντήσει σε αυτό το μεγάλο, το τόσο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε στην Κοζάνη, ειδικά για την τηλεθέρμανση. Και βέβαια έχω κάνει και στο παρελθόν ερωτήσεις, γραπτές ερωτήσεις για την τηλεθέρμανση. Όλες οι απαντήσεις ήταν γενικόλογες μέχρι τώρα που είχα πάρει. Και οι απαντήσεις του κυρίου Στάση και της ΔΕΗ, αλλά και του κυρίου Μουσουρούλη. Και βέβαια όλες μας παραπέμπτουν αυτές οι απαντήσεις που είχαν δοθεί μέχρι τώρα σε μελλοντικούς σχεδιασμούς, που η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από τη χρηματοδότηση, η οποία δεν είναι και σίγουρη. Για την εξασφάλιση ή μη της χρηματοδότησης για αυτά τα μελλοντικά σχήματα. Περίπου τις ίδιες απαντήσεις μου έδωσε και ο κύριος Κρέκας σήμερα. Δηλαδή, ο κύριος Κρέκας έδωσε πολύ γενικόλογες απαντήσεις, χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για το μέλλον, για τη χρηματοδότηση, για τις μελέτες, για το κενό που υπάρχει, για το κόστος. Εγώ ρώτησα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουμε ότι η Κοζάνη παίρνει θερμική ενέργεια από τα τρεις μονάδες του Αγίου Δημητρίου, την 3, την 4 και την 5. Το 22, στο τέλος του 22, θα κλείσουν δύο μονάδες, η 3 και η 4, και το 23 θα κλείσει η 5η μονάδα. Άρα υπάρχει ένα χρονικό κενό. Πώς θα καλυφθεί αυτή η ενέργεια που απαιτείται περίπου στα 130 ΜΒ για να έχουμε θερμική ενέργεια. Είδαμε φέτος, στις 5 του Γενάρη, που πήγε για επισκευή και συντήρηση μία μονάδα και μετά βγήκε και η δεύτερη, ότι κινδύνεψαμε να μείνουμε χωρίς θέρμανση. Πού? Στην Κοζάνη που έχει μείον θερμοκρασία. Και επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που βγαίνει μία μονάδα για επισκευή, και εδώ δημιουργούνται ερωτηματικά, διότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι είπαν ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έβγαινε σε χειμερινή περίοδο για συντήρηση μονάδα. Λοιπόν, όταν βγαίνουν μονάδες για συντήρηση ή για επισκευή, καλείται ο Δήμος να κάψει πετρέλαιο για να μπορέσει να έχουμε αυτή τη θερμική ενέργεια, που σημαίνει 60.000 ευρώ τη μέρα. Και το έκανε, αν μου επιτρέπετε, το έκανε και το Σαββατοκύριακο λόγω διαρροής σε κεντρικό αγωγό που μεταφέρει την θερμική ενέργεια προς το δίκτυο της τηλεθέρμανσης της Κοζάνης. Και μάλιστα τα χιλιάδες ευρώ ήταν πολλαπλάσια, που μπορεί κάποιοι λένε ότι φτάνουν και τις 250.000 ευρώ. Έτσι, γιατί καίνε περίπου 2 κυβικά την ώρα πετρέλαιο. Μέχρι τώρα το κόστος έχει πάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πέρυσι ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ καλούμαστε να απαντήσει. Καλείται μάλλον η κυβέρνηση να απαντήσει. Και ο κύριος Κρέκας δεν μας έδωσε καμία απάντηση. Ποιος θα επιβαρυνθεί αυτό το κόστος? Γίνεται από δική μας υπαιτιότητα όλο αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όπως σας είπα για το χρονικό κενό, δεν αφορά μόνο τις τρεις μονάδες οι οποίες θα κλείσουν και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο κύριος Κρέκας σήμερα μας είπε για το διάδοχο σχήμα, αυτό το ΣΥΘΙΑ, την συμπαραγωγή. Την τηλεθέρμανση Δυτικής Μακεδονίας, που θα είναι οι τρεις δήμοι, Αμιντέου, Ορδέας και Κοζάνης. Ναι, αλλά... και μας μίλησε πάλι για το μνημόνιο συνεργασίας κλπ. Ενώ η δική μου ερώτηση ήταν επικεντρωμένη ως προς το κόστος του δικτύου, το οποίο θα στοιχίσει 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η διασύνδεση δηλαδή, η οποία θα γίνει. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα 50 εκατομμύρια, μας είπε ο κ. Κρέκας σήμερα, ότι αυτό αφορά το Δήμο, δεν αφορά εμάς. Σαν να είναι δηλαδή μια επιλογή επενδυτική του Δήμου αυτό. Και όχι, δεν απορρέει από τις αποφάσεις για τη βίαιη απολιγνητοποίηση που έκανε η κυβέρνηση. Και βέβαια, να σας πω ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου και η Άνκο συμφωνεί σε αυτό, μας λένε ότι αυτό το διάδοχο σχήμα, λέει το ΣΥΘΙΑ, θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2014. Τι θα απογίνει? Το 2024. Ναι, το 2024. Το 2024, συγγνώμη. Εγώ είπα 2014 μάλλον. Το 2024. Και απορρέουν ερωτήματα. Τι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα? Και όταν κλείσουν οι μονάδες και μέχρι να γίνει αυτό το διάδοχο σχήμα. Και πώς θα χρηματοδοτηθεί? Είδαμε ότι έγιναν αυξήσεις 10% το προηγούμενο διάστημα, με υπηρεσιακή εισήγηση για 40% αύξηση. Όταν έχουμε τέτοια ακρίβεια στην καθημερινότητα, όταν έχουμε ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια, στα αγαθά, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ένα νοικοκυριό σε
σε άλλη μία αύξηση 10%. Κατανοητές οι ανησυχίες. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι. Ένα γενικό λόγο σχόλιο. Αυτή η απολιγνητοποίηση το Σεπτέμβριο του 19 που εξαγγέλθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη είχε μόνο ένα σκοπό. Δεν έχει καμία ευαισθησία για το περιβάλλον. Το είδαμε και πώς τοποθετούν τώρα τις ΑΠΕ. Έτσι, αναρχά και χωρίς σχέδιο, ειδικό χωροταξικό. Ένα σχέδιο είχε μόνο. Την ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό ιδιωτικοποίηση, την ΔΕΗ και βέβαια όλα τα δίνει στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο είναι ορυκτό καύσιμο, δεν συνάδει με την κλιματική ουδετερότητα που θέλουμε να έχουμε μέχρι το 2050 και βέβαια είναι ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο είναι εισαγόμενο, πάρα πολύ ακριβό. Αυτό ήθελε να πετύχει. Δηλαδή πάλι να δώσει στα συμφέροντα τα ιδιωτικά, να δώσει τα πάντα, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο, αδιαφορώντας για την τηλεθέρμανση, για τις αποκαταστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.